Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλώς ορίσατε. Δευτέρα σήμερα και ξεκίνησε δυναμικά η εβδομάδα μας, κυρίες και κύριοι, από ό,τι δείχνουν τα δεδομένα. Μία είδηση η οποία έσκασε σαν βόμβα κυριολεκτικά. Θα τη σχολιάσουμε αργότερα και με την κυρία Χατζηκωνσταντίνου για μία υπόθεση η οποία είχε μπει στο αρχείο και τελικά όχι μόνο βγαίνει, αλλά ασκείται και ποινική δίωξη στην Υπηαγωγό. Θα τα συζητήσουμε και από την νομική πλευρά με την κυρία Χατζηκωνσταντίνου. Πριν όμως ξεκινήσουμε με όλα αυτά που συνέβησαν την τελευταία μία μισή ώρα, να πάμε σε κάτι χαρμόσυνο, σε κάτι χαρούμενο και έτσι θέλω να ξεκινήσω, κυρία Χατζηκωνσταντίνου, να την καλησπερίσω. Πρόεδρος και του Συλλόγου Προσαλλιωτών της Καβάλας. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Με τρέξιμο, όπως είπατε, έτσι. Και με πολλά, πολλά δρόμενα. Λοιπόν, το Σάββατο μαζί, μέσα σε ένα χώρο ο οποίος μπορώ να πω ότι το είχαν πολύ μεγάλη ανάγκη. Είναι αρκετά τα χρόνια τα οποία δεν υπήρχε αυτή η σχέση, αυτή η επαφή και όχι μόνο από την Καβάλα, αλλά και από την Αριδαία και από άλλα σημεία, τα οποία ενίσχυσαν ακόμη περισσότερο τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων που κρατάνε δυνατά τις ρίζες τους, έτσι. Έτσι ακριβώς. Αποφασίσαμε την κοπή της πίτας να την κάνουμε σε ένα κλίμα χαράς, μουσικής, χορού, γιατί ο σύλλογός μας ως πολιτιστικός έχει πολύ μεγάλη, παρότι είναι από το 2009, από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής του, έχει μια εξαιρετική χοροδία, χορευτικό, οπότε μετά το πρώτο Μπρουσαλιώτικο Αντάμωμα που είχαμε κάνει με την παρουσία του κυρίου Ελπιδοφόρου, είχαμε έρθει σε επαφή και με τους άλλους προσαλλιώτες από άλλα μέρη της Ελλάδας. Δημιουργήθηκαν ιδιαίτερα θερμοί δεσμοί και με την Αριδαία, όπου ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού είχε καταφύγει από την Προύσα, από τις περιοχές της Προύσας, γύρω από την Προύσα, είχε καταφύγει εκεί. Βρήκαμε λοιπόν ανθρώπους με κοινές ρίζες, με κοινά πολιτιστικά στοιχεία, συγγενείς μακρινούς πολλές φορές. Και πρέπει να σας πω ότι μας τίμησαν με την παρουσία τους, πέρα από τους προσκεκλημένους μας από εκεί, πάρα πολλοί κόσμος, όχι μόνο προσαλλιώτες, αλλά και φίλοι των προσαλλιωτών. Σωστά. Που αγαπάνε την προσαλλιώτικη διασκέδαση, τη μουσική και το χορό φυσικά. Έχουμε ανάγκη, όπως είπατε πολύ σωστά, από ανέμελες στιγμές και ο πολιτισμός πρέπει να εφραίνει την καρδιά, η καρδιά του ανθρώπου πρέπει να ανατάσσεται για να μπορεί μετά μέσα από τον εθελοντισμό να προσφέρει σαν πολιτιστικό σύλλογος. Έτσι, οπότε ξεκινάει το 2023, μία χρονιά με διαφορετική βέβαια ιδιαιτερότητα όσον αφορά τη συνθήκη της Λοζάνης, αλλά δεν πάβει μέχρι και το 2024 να είναι οι μέρες μνήμης και οι μέρες στις οποίες αναπολούμε όλα όσα όλα έγιναν πριν από 100 χρόνια περίπου πίσω. Ναι, πρέπει να σας πω ότι είχαμε και το μήνυμα το ηχητικό και γραπτό από τον Μητροπολίτη Προύσας, τον Σεβασμιότατο Ιωακήμ, γιατί ο ίδιος βρισκόταν στα Μουδανιά για τις εορταστικές εκδηλώσεις, επαιτειακές εκδηλώσεις της Ορθόδοξης Εκκλησίας του Πατριαρχείου για την ανταλλαγή των πληθυσμών, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, με τη συνθήκη της Λοζάνης. Είναι επαιτειακή χρονιά το 2023. Είναι επαιτειακή χρονιά γενικά για την Ορθοδοξία, γιατί είναι και το 2022 ήταν 100 χρόνια από την ίδρυση της Αρχιεπισκοπής της Αμερικής, όπου έχουμε τον πρώην Προύση στον Ελπιδοφόρο και είναι Αμερικής. Επειδή λοιπόν υπάρχουν ιδιαίτερα ζεστές, όχι απλά καλές, ζεστές σχέσεις με το Πατριαρχείο, έχουμε την ευλογία του Ελπιδοφόρου, του Σεβασμιότητα του Ελπιδοφόρου, αλλά και του Ιωακήμ. Και την πρόσκληση την οποία απίφθινε μέσα από το μήνυμά του προς τους προυσαλλιώτες, τους φίλους, αλλά και τους υπόλοιπους που θέλουν να μας ακολουθήσουν στην εκδρομή που θα κάνουμε την Άνοιξη στο Πατριαρχείο, για να πάρουμε προσωπικά, όπως είπε, ένας-ένα την ευλογία του Πατριάρχη. Και είναι για μας μεγάλη τιμή αυτή η πρόσκληση. Μάλιστα. Ωραία. Πολύ όμορφα. Μια πολύ όμορφη βραδιά. Ευχαριστούμε πολύ για την τιμή που μας κάνατε να καθίσουμε κι εμείς μαζί σας, έτσι λίγο να συνομιλήσουμε και να απολαύσουμε την όμορφη αυτή βραδιά. Να αλλάξω λίγο θέμα και να πάμε στα περί πολιτικής και φυσικά στις εκλογές. Αναμένουμε λοιπόν και μετά την κοπή της πίτας της ΔΕΠ, που ήταν και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, και την πρόταση μορφής δυσπιστίας την οποία κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ, που δεν ξέρω εδώ, κυρία Χατζηκωνσταντίνου, αν θέλετε λίγο να σχολιάσετε ουσιαστικά ποιο είναι το συμπέρασμα από όλα αυτά. Έρχονται δύο ημερομηνίες, 2-9 και τέλος Απριλίου, τα οποία προσδιορίζουν τις εθνικές εκλογές.
Ναι, πρέπει να πω ότι τέτοιες πρωτοβουλίες όπως πήρε ο κύριος Τσίπρας για την πρόταση μορφής τελικά από ό,τι αποδεικνύεται μετά από τη συζήτηση κάνουν καλό. Γιατί, λίγο μία τελεία σας παρακαλώ, χίλια συγγνώμη. Αλλάξτε παρακαλώ λίγο τον τίτλο όσον αφορά την ιδιότητα της κυρίας Χατζηκωνσταντίνου. Πάμε κυρία Χατζηκωνσταντίνου. Συγγνώμη. Ναι, κανένα πρόβλημα. Είπα λοιπόν ότι για μας, για τη Νέα Δημοκρατία, οι προτάσεις αυτές μορφής που και στο παρελθόν και άλλες φορές ο κύριος Τσίπρας είχε επιχειρήσει, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να μπορεί να γίνει μια συζήτηση, ένας δημόσιος διάλογος και να μπορεί μέσα από την διαδικασία αυτή την κοινοβουλευτική να ακούσουν οι πολίτες όλα αυτά που δυστυχώς το τελευταίο χρονικό διάστημα με τον Α ή Β τρόπο, από κουτσομπολιά, από fake news και από διάφορα, βγαίναν στη δημοσιότητα. Οι φωνές, οι κοινοβουλευτικές, είναι η πράξη της δημοκρατίας. Και νομίζω ότι από αυτή τη συζήτηση αποδείχθηκε ότι ήταν ακόμη ένα πυροτέχνημα αυτή η διαδικασία την οποία θέλησε να κάνει ο κύριος Τσίπρας και δεν νομίζω ότι ωφέλησε τον κύριο Τσίπρα. Βέβαια, αυτό δεν απασχολεί εμάς. Ωφέλησε όμως το κόμμα, ωφέλησε τη Νέα Δημοκρατία και ως προς τις εξηγήσεις που δόθηκαν, αλλά και ως προς τη συσπήρωση που την είδαμε και την είδαμε ακόμη και στην κοπή της πίτας της ΔΕΠ. Αυτό που και εγώ σαν ευχή είπα όταν πήρα το κομμάτι μου είναι ότι είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε ενωμένοι, όχι μόνο σαν Νέα Δημοκρατία, αλλά και σαν Ελλάδα σε αυτές τις εποχές που ζούμε. Και η ισχύς εν τη ενώση θα αποδειχτεί νομίζω και στην πράξη στις εθνικές εκλογές που, όπως είπατε, δεν κοντοζυγώνουν, δεν είναι μακριά. Και η αναφορά του Υπουργού Εθνικής Άμυνας για μια φουρτουνιασμένη θάλασσα και φυσικά για ένα καράβι το οποίο η διαχείριση αυτής της χώρας δεν επιτρέπει σε κανέναν να μιλά για έναν καπετάνιο ο οποίος δεν ξέρει πώς να διαχειριστεί τέτοιες περιπτώσεις. Έτσι ήταν κάτι το οποίο εντυπώθηκε όσους βρέθηκαν εκεί. Ναι, το θέμα είναι ότι δυστυχώς είχαμε ζήσει μια πενταετία με την διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ όπου το καράβι πήγε στα βράχια. Περάσαμε τραγικές στιγμές. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ούτε σαν οικογένεια, ούτε σαν Έλληνες τα capital controls. Το πενιντάρικο που έπρεπε να έχω για να μια πενταμελή οικογένεια με μικρά παιδιά, με έφηβους, να μπορέσω να ζήσω για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τώρα μιλώ σαν μάνα, μιλάω σαν άνθρωπο, σαν οικογένεια. Αυτά λοιπόν ήταν καταστάσεις στις οποίες η κακή διαχείριση και ο κακός καπετάνιος μας οδήγησε στα βράχια. Ευτυχώς, εγώ το λέω και θα το λέω, ανεξαρτήτως αν είμαι στέλεχος, υποψήφια, σαν απλός πολίτης, ευτυχώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις δύσκολες αυτές εποχές της πανδημίας που κανένας μας δεν τις περίμενε, όχι απλά η γενιά μας, ούτε οι προηγούμενες γενιές των πατεράδων μας και των παππούδων μας δεν είχαν ζήσει τέτοια σοβαρά θέματα, τέτοια σοβαρά υγειονομικά προβλήματα. Ευτυχώς λοιπόν που με τον Κυριάκο Μητσοτάκη σταθήκαμε όρθιοι και καταφέραμε με μια διαχείριση εξαιρετική να όχι απλά να επιβιώσουμε, να βγούμε και νικητές μέσα από αυτή τη διαδικασία. Και τώρα πια να το έχουμε σαν μια ανάμνηση απλά χωρίς ποτέ να ξεχάσουμε τους ανθρώπους που χάθηκαν. Γιατί το πολύ σημαντικό είναι ότι χάθηκαν πολλές ζωές, πολλοί οικοί μας και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Πρέπει στη μνήμη μας να εντυπωθεί ότι η καλή διαχείριση μπορεί να μας βγάλει από τις περιπέτειες. Και το είδαμε δυστυχώς και με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Το βιώνουμε ακόμη, ακόμη και σήμερα που μιλάμε. Έχουμε μια Τουρκία η οποία σε κάθε πρωινό που ξυπνάμε είναι μια απειλή. Είναι συνεχώς με μια απειλή πάνω από το κεφάλι μας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι σε αυτές τις εποχές ούτε τα σύνορά μας μπορεί να είναι ανοιχτά όπως τα είχε ανοίξει με ένα τρόπο ξεδιάντροπο ο ΣΥΡΙΖΑ επικαλούμενες ανθρώπινα δικαιώματα. Γιατί τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να προστατεύονται. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται άνθρωποι που μπαίνουν χωρίς νομιμότητα και απλά να χρησιμοποιούνται για κυβερνητική πολιτική. Γιατί αυτό έγινε, όπως καταλαβαίνετε, και όπως έγινε και με το θέμα της μικρής που δήθεν στην Βραχονισίδα εκεί, στην Ισίδα, μάλλον την Αμονισίδα του Εύρου ναι, ήταν. Ναι, θέλω να πω ότι πρέπει να υπάρχει διαφάνεια, κυρία Νεφρέμ. Είναι πολλά τα θέματα που μπορούμε να βάλουμε να στο τραπέζι. Να μην αιωρείται τίποτα στον αέρα χωρίς να έχει εξακριβωθεί αν πραγματικά είναι αλήθεια ή όχι, έτσι ώστε να μπορεί η χώρα να διαχειριστεί fake news και πραγματικά γεγονότα διαχωρίζοντας τα και όχι όλα στην ίδια πλευρά. Ακριβώς. Να σας πάω και σε κάτι ακόμα για να σας αποδεσμεύσω. Σήμερα μας απασχόλησε μια υπόθεση η οποία βγήκε από το αρχείο αφορά μια νηπιαγωγό και φυσικά ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος της Γιασέλγια. Είναι μια υπόθεση που μας είχε απασχολήσει το καλοκαίρι, αν θυμάστε. Εγώ, κυρία Χατζηκωνσταντίνου, θα ήθελα να ρωτήσω
όταν βγαίνει αυτή η υπόθεση από το αρχείο, γιατί για κάποιο λόγο βγήκε από το αρχείο. Και φυσικά όταν υπάρχει ποινική δίωξη σε κάποιον, τι ακριβώς σημαίνει και ποιο είναι το επόμενο βήμα που θα γίνει όσον αφορά για την 37χρονη. Όταν δεν μπορώ να επισέλθω σε στοιχεία της συγκεκριμένης δικογραφίας, αλλά προς ενημέρωση των ακροατών και των πολιτών, να πω ότι όταν μια δικογραφία βγαίνει από το αρχείο, σημαίνει ότι έχουν προκύψει καινούργια στοιχεία, καινούργιες ενδείξεις αναφορικά με τα αδικήματα τα οποία είχαν καταγγελθεί. Αυτό σημαίνει ότι ο εισαγγελέας και οι ανακριτικές αρχές έχουν εξακριβώσει πράγματα, έχουν δει πράγματα. Υπάρχουν και υπόνοιες σοβαρές όμως ενδείξεις, οι οποίες καταδεικνύουν μία ενοχή. Δεν μπορούμε να πούμε για κανένα ότι είναι ένοχος μέχρι την τελική κρίση τη δικαστική, γιατί ο φυσικός δικαστής μας είναι πάνω απ' όλα. Όμως, πραγματικά είναι πολύ ευαίσθητο θέμα και είναι ένα ευαίσθητο θέμα όπως αυτό και πολλά άλλα παρόμοια, τα οποία δεν πρέπει να μπαίνουν έτσι στο αρχείο με τρόπο, αν θέλετε, που μπορεί να προκαλεί ακόμη και το κοινό αίσθημα. Γιατί μιλάμε για βαρύτατα αδικήματα, μιλάμε για μικρά παιδιά. Ποινική δίωξη ουσιαστικά αντιμετωπίζει φυλάκιση, αυτό μου λέτε, έτσι. Αντιμετωπίζει καταρχήν μία δικάσιμο, οποία θα βγει. Και σε αυτή τη δικάσιμο πλέον θα υπερασπιστεί τον εαυτό της ή θα βγουν στοιχεία παραπάνω από τη δικογραφία που τα έχει ερευνήσει ο εισαγγελέας και οι ανακριτικές αρχές και θα δούμε τελικά τι έχει συμβεί. Φαντάζομαι, και πρέπει να πούμε τις περισσότερες φορές και πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στις ανακριτικές αρχές αλλά και στους γονείς. Πολλές φορές είναι πάρα πολύ δύσκολο για τους γονείς να αποδείξουν τι πραγματικά έχει συμβεί όταν μιλάμε για μικρά παιδιά. Σε τέτοιες περιπτώσεις λοιπόν, τις περισσότερες φορές η επιμονή των γονιών και συγχαρητήρια πρέπει να δώσουμε στους γονείς που κάνουν αγώνα, είναι αυτή που η επιμονή τους μπορεί να φτάσει πραγματικά μια υπόθεση στο ακροατήριο. Με όποια εξέλιξη μπορεί να έχει στο ακροατήριο. Να. Πρέπει να φτάσει στο δικαστήριο, πρέπει να ξεκολλήσουν αυτές οι υποθέσεις από τα αρχεία, να έρθουν στο φως και στη δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα φυσικά να υπάρχουν και αντίστοιχες αποφάσεις. Κυρία Χατζηκωνσταντίνου, σας ευχαριστώ πολύ. Μέρη, καλή μου φίλη, αγαπημένη μου πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας και φυσικά νομικός πάνω απ' όλα, μητέρα και σύζυγος που τρέχεις όλη μέρα από όσο ξέρω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες τις απαντήσεις. Και καταλαβαίνετε, βλέπετε μέσα από το αυτοκίνητο. Ακριβώς. Με πετυχαίνετε ακριβώς από επιστροφή, από εργασία σε εργασία, γιατί η δουλειά της μάνας και της δικηγόρου δεν τελειώνει ποτέ. Ακριβώς. Σε αποδεσμεύω, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ και εγώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Λοιπόν, θα μείνω λίγο στο θέμα αυτό. Ξεκόλλησε λοιπόν η υπόθεση. Ουχ, και δεν είναι καθόλου εύκολο. Ναι, λέω να πάμε σε διαφημίσεις και να επιστρέψουμε και να το συζητήσουμε λίγο μετά. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Για πάμε λίγο να θυμηθούμε τα όσα συνέβησαν. Ήταν Ιούλιος του 2022. Όχι αυτό πρώτα, μισό λεπτάκι, δώσαμε ένα λεπτό, Μάικ. Λοιπόν, ήταν το Ιούλιος του 2022, όταν ξαφνικά στο φως της δημοσιότητας ήρθε μια υπόθεση εδώ στην πόλη της Καβάλας, η οποία δεν ήταν επιβεβαιωμένη. Αφορούσε μια 37χρονη νηπιαγωγό, η οποία σέλγησε εις βάρος 4 παιδιών. Η υπόθεση βρήκε το δρόμο της, βέβαια 6 μήνες μετά είναι κατηγορούμενη με την ποινική δίωξη την οποία της ασκήθηκε. Και ουσιαστικά αντιμετωπίζει 4 μηνύσεις, οι οποίες είναι σοβαρές και αφορούν ένα 4χρονο αγόρι και 3 κορίτσια 3 και 4 ετών. Η αναστάτωση, από όσο θυμάμαι και εγώ, γιατί είχαμε μετακινηθεί και είχαμε κάνει αρκετά ρεπορτάζ εκεί στο νηπιαγωγείο, ήταν μεγάλη και έκδηλη από τους γονείς. Και αυτό ήρθε στο φως όταν ένα από τα παιδιά αυτά παρουσίασε αλλαγή στη στάση του και αλλαγή στον τρόπο που φερόταν με τους γονείς. Οι γονείς είδαν ότι το παιδί κάτι συμβαίνει, κάτι δεν πάει καλά. Και αφού είδαν τα αισθήματα αυτά αρνητισμού και δυσφορίας, προσέφυγαν στο παιδί και προσπαθώντας με τη βοήθεια του παιδοψυχολόγου να ανοίξουν, να δουν τι ακριβώς σημαίνει τι συμβαίνει σε αυτό το παιδί. Η ανήλικη άνοιξε το κοριτσάκι αυτό και ανέφερε τα όσα έζησε,
τα οποία δεν θέλω καν να μπω στη διαδικασία να τα συζητήσω, ούτε να τα αναφέρω. Δεν θέλω καν να σκεφτώ πως ένας άνθρωπος μπόρεσε στην ιδέα και μόνο να κάνει κάτι τέτοιο. Και από εκεί και πέρα είχαν γίνει κάποιες κινήσεις έτσι ώστε να μπορέσουν να συλλέξουν τα στοιχεία αυτά για να ουσιαστικά να κλείσει η υπόθεση. Η υπόθεση μπήκε στο αρχείο. Βέβαια, όπως μας ανέφερε η κυρία Χατζηκωνσταντίνου, πρέπει να βρεθούν καινούργια και πιο βαριά αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία ουσιαστικά θα προσκομίσουν και θα δώσουν φυσικά, θα ασκηθεί δίωξη και θα πρέπει να βρεθεί ενώπιον του ανακριτή να μιλήσει και να αποδείξει για αυτά εδώ τα τεκμήρια τα οποία υπάρχουν. Λοιπόν, τώρα, αυτό που λίγο μας τρομάζει περισσότερο έχει να κάνει με την παρουσία, πώς θα κινηθεί από εδώ και πέρα η υπόθεση αυτή και φυσικά το αντίκτυπο που θα έχει εάν πραγματικά επιβεβαιωθούν όλες αυτές οι πληροφορίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Και δεν είναι λίγες, είναι πολλές. Πάλι μπροστά στα φώτα της δημοσιότητας η Καβάλα. Για ακόμη μια φορά. Πρωτιά στις ανθρωποκτονίες. Πρωτιά και σε τέτοια περιστατικά τα οποία μας προκαλούν δυσφορία. Μεγάλη δυσφορία. Συγχωρέστε με, δεν περιμέναμε. Προσπαθήσαμε πάρα πολύ όλοι οι δημοσιογράφοι της πόλης της Καβάλας. Όχι να καλύψουμε, ούτε να κρύψουμε, ούτε να βάλουμε κάτω από το τραπέζι. Απλά να μην προκαλέσουμε περισσότερο την κοινή γνώμη. Αναμένοντας φυσικά η υπόθεση αυτή να πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Σε καμία περίπτωση δεν θα ήμασταν εμείς αυτοί που θα προκαλούσαμε ζημιά στην τοπική κοινωνία. Και φυσικά είναι διαφορετικά όταν μιλάμε για ολόκληρη τη χώρα και με μια περιοχή που πρέπει να διαχειριστεί μια τόσο σοβαρή υπόθεση για όλους εμάς που βρισκόμαστε εδώ. Λοιπόν, πάμε. Πάει αυτό, πάμε στο δεύτερο περιστατικό. Περίπου στις 10.30 το πρωί ήρθε η πληροφορία για ένα φάντομ το οποίο έπεσε εκεί στην Ανδραβίδα. Και οι πρώτες ιδέες, οι πρώτες έννοιες οι οποίες ερχόταν ήταν ότι οι πιλότοι ήταν καλά. Ότι δεν υπήρχαν θανάσιμοι τραυματισμοί και ότι θα βρισκόταν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα αν εντοπιζόταν τα συντρίμμια και πώς πρόλαβαν φυσικά να φύγουν από το φάντομ. Τελικά η ιστορία δεν μας επιβεβαίωσε ότι οι πιλότοι είναι καλά. Βρέθηκε ο πρώτος ο πιλότος νεκρός. Και φυσικά θα συνεχιστούν οι έρευνες όλο το βράδυ για να βρεθεί και ο δεύτερος πιλότος. Ευχόμαστε να είναι καλά και να έχει προφυλαχτεί σε ένα σημείο, να κάνει λίγο υπομονή για να μπορέσουν να τον εντοπίσουν οι αρχές. Τα συντρίμμια εντοπίστηκαν και όπως βλέπετε στις φωτογραφίες, ήδη έχουν εντοπίσει και το μέρος το οποίο έπεσε. Χαμηλή πτήση από ό,τι διάβαζα το πρωί. Χαμηλή πτήση και ένας τόσο έμπειρος πιλότος, οι περισσότεροι απορούν τι ακριβώς συνέβη. Θα τα δούμε και όλα αυτά τις επόμενες ημέρες. Δεν είναι αυτές οι ειδήσεις που θέλουμε να μεταφέρουμε, να το ξέρετε. Δεν είναι καθόλου αυτές οι ειδήσεις και θα σας πάω σε μια άλλη πιο χαρούμενη είδηση. Επειδή μιλούσαμε με την κυρία Χατζηκωνσταντίνου για τον Σύλλογο Προυσαλιωτών και για την φυσικά την κοπή της πίτας που έγινε. Μπαίνοντας λοιπόν μέσα στο χώρο που θα κάναμε την κάλυψη, μου συστήθηκε ένας πάτερ, ο οποίος μου είπε, η πρώτη λέξη που μου είπε είναι «Είμαι συνάδελφος δημοσιογράφος». Λοιπόν, κάναμε μια πολύ όμορφη κουβέντα όσον αφορά τις ρίζες, τη Θράκη και φυσικά τη σύζευξη αυτή μεταξύ των τόπων που πραγματικά δεν θέλουν να ξεχάσουν ποτέ. Κάναμε μια αναφορά στην Αριδαία, στα Λουτρά Πόζαρ, στον τουρισμό, όλα όσα πραγματικά συνδέουν όλες τις περιοχές. Εγώ κράτησα το απόσπασμα, είναι περίπου 4 λεπτά, θέλω να σας το βάλω να το δείτε και φυσικά να γνωρίσετε πρώτα απ' όλα τον πατέρα και φυσικά στην Αριδαία που πραγματοποιούν ένα πολύ μεγάλο και θρησκευτικό έργο και παράλληλα δημοσιογραφικό έργο, μιας και είναι και συνάδελφος. Για πάμε να το δούμε. Καλώς ορίσατε από την Αλμοπία, Αριδαία και φυσικά μία εικόνα για τους προυσαλιώτες οι οποίοι υπάρχουν εκεί και για τον Σύλλογο Προυσαλιωτών. Είμαι ο πατήρ Κωνσταντίνος Χοροζάνης, είμαι ταυτόχρονα όπως σας είπα και δημοσιογράφος. Για 30 χρόνια περίπου ασχολούμαι με αυτά. Λοιπόν, κάποτε πριν πολλά χρόνια είχα γνωρίσει την κυρία Σοφία, η οποία ήταν πρόεδρος τότε.
και αφού γνωριστήκαμε, αποκτήσαμε σχέσεις καλές κτλ. Μας είχαν καλέσει τότε στο η πρώτη συνάντηση προσαλλιωτών που είχε γίνει. Ναι. Βέβαια, εγώ μόλις είπα και τον δήμαρχο τον τότε, ήρθε, βάλαμε ένα λεωφορείο, ήρθαμε, γνωριστήκαμε, μετά ήρθαν και αυτοί. Εκεί όταν είχαμε έρθει, ήταν και ο Σεβασμιώτη Μητροπολίτης Αμερικής, ο οποίος ο κύριος Ελπιδοφόρος. Λοιπόν, ο δήμαρχος τότε τον εκάλεσε και ήρθε και εκεί, έγινε η δεύτερη συνάντηση προσαλλιωτών στην Αλμοπία, στην Αριδαία, στην Πολυκάρπη. Και μάλιστα όταν ήρθε, το άρεσε πάρα πολύ, αλλά αυτό που μου άρεσε όμως ήταν που έκανε μετά τη λειτουργία, κάναμε μνημόσυνο για όλους τους παππούδες, τις γιαγιάδες, αυτοί που έχουν μείνει εκεί και δεν έχουν έρθει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εμένα αυτό με συγκίνησε. Διότι έχουν μείνει εκεί. Και εδώ που τα λέμε ακόμα και σήμερα, υπάρχει μία αγάπη μεταξύ μας. Δεν υπάρχει φανατισμός, δεν υπάρχουν κόμματα μέσα, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα, να ξέρετε. Έρχονται και μας επισκέπτονται στο χωριό, στην Πολυκάρπη, άτομα που από την Τουρκία. Και ακόμα και κοπέλες μέσω Facebook, ξέρετε και τέτοια, ας πούμε, έχουμε παρεδώσει. Βέβαια, μπορώ να πω, δεν ξέρω αν είναι και κρυπτοχριστιανοί αυτοί, Στο χωριό, το οποίο στην ενορία μου είναι μισή Αιδινιώτες από το Αιδίνη και άλλοι είναι Προυσαλλιώτες. Έχουμε ένα μορφωτικό σύλλογο πάρα πολύ καλό, με πολλές δραστηριότητες, όπως και εδώ η κυρία Σοφία που είχαμε γνωρίσει τώρα, τότε, με δραστηριότητες, με θέατρο, με χορούς, όλα αυτά. Λοιπόν, τώρα, θέλετε να πούμε για τον εδώ σύλλογο ή για εμάς? Πώς είναι η σχέση εκεί των προσαλλιωτών και φυσικά όταν βρίσκεστε όλοι μαζί, ποιο είναι το πρώτο προτέρημα και η σκέψη όλων? Σωστά, είμαστε μία οικογένεια. Μία οικογένεια αγαπημένη. Με το που έμαθα εγώ ότι θα κόψουν βασιλόπιτα, πήρα άδεια και ήρθα εδώ για να κόψουμε τη βασιλόπιτα με τους προσαλλιώτες. Έτσι. Σας είπα, υπάρχει μια αδελφική αγάπη, μια οικογένεια θα έλεγα, είμαστε όλοι. Και βέβαια έχω επισκεφθεί και τα χωριά Ντερέκιο και Βελετλέρ, μιλάω και τα τουρκικά, όχι τόσο καλά, αλλά από μικρό. Και στο χωριό της γιαγιάς μου, στο Ντερέκιο, εκεί υπήρχε μια εκκλησία της Αγίας Παρασκευής. Βέβαια πηγαίνουμε και από την Καβάλα οι κάτοικοι, οι προσαλλιώτες και εμείς από εκεί πηγαίνουμε εκδρομή. Μία εκκλησία πανέμορφη εκκλησία. Και εκτός από το Ντερέκιο είναι και το Βελετλέρ, είναι τέλος πάντων. Αλλά έχουμε καλές σχέσεις και με τους Τούρκους, τους απλούς. Τους απλούς τους Τούρκους οι οποίοι μας αγαπάνε, ξέρετε. Και εμείς τους αγαπάμε. Άσχετα το τι γίνεται τώρα, τι κάνουν οι κυβερνώντες κτλ. Όμως εμείς μεταξύ μας έχουμε αποκτήσει μία φιλία. Και μας λένε πότε θα πάμε. Αφού να φανταστείτε, από το Τσανάκαλε κάποτε είχε έρθει ένας, δεν θα το πω το όνομά του, είχε έρθει ένας φίλος με τον παππού του και τον πατέρα του. Όταν ήρθαν στο χωριό μου, πριν πολλά χρόνια μιλάω, τα παιδιά τότε ήταν μικρά, είχαν έρθει και ψάχναν να βρουν το σπίτι τους. Ο πατέρας μου, επειδή ήταν αγροφύλακας εκεί, τους φιλοξένησε, το εκτίμησαν αυτό. Να φανταστείτε ότι πήγε, έβαλα λέει δύο κοπέλες. Η μία να μάθει να διαβάζω τα ελληνικά και η άλλη λέει να γράφω. Και σήμερα μιλάει ελληνικά. Και αδερφέ μου, με λέει. Αυτή είναι η συγκίνηση, αυτή είναι η αγάπη. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και θα πάμε τώρα λίγο να παρακολουθήσουμε ένα ρεπορτάζ που έχει να κάνει με τους πληστηριασμούς. Ορολογιακή βόμβα οι πληστηριασμοί, κυρίες και κύριοι. 600.000 αναμένουν τις αποφάσεις του Αριουπάγου για την νομιμοποίηση των κόκκινων δαινίων από τα φανς. Δεν ξέρω τι ποσά μιλάμε, αν είναι μεγαλοφιλέτες οι οποίοι έχουν αυτά τα χρέη και θα νομοποιηθούν ώστε να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για τις μεγάλες οφειλές ή αν τελικά θα καλεστούν όσοι πραγματικά χρωστούν χρήματα να έρθουν μπροστά στην νομική οδό για να τελικά να αυτά τα χρήματα και οι οφειλές να σβήσουν με την άποψη ότι τα ακίνητα θα μεταφερθούν σε funds. Και φυσικά από τους νόμιμους εκπροσώπους οι οποίοι θα απαιτήσουν να γίνει αποπληρωμή αυτών των δανείων. Για πάμε λίγο να το δούμε.
Στον πάγο μπαίνουν οι πληστηριασμοί για περίπου 700.000 ακίνητα που έχουν το ρόλο εμπράγματων εξασφαλίσεων για δάνεια ύψους περίπου 40 δις ευρώ, τα οποία τώρα βρίσκονται στα χέρια των φαντς. Ο Άριος Πάγος δένει τα χέρια των φαντς να βγάλουν στο σφυρί ακίνητα την ώρα που τρέχουν σχεδόν 789 πληστηριασμοί για αυτή την εβδομάδα από τους συνολικά 167.000 αναρτημένους. Πιο συγκεκριμένα, βάσει των επίσημων στοιχείων, 2022 συνολικά ολοκληρώθηκαν 38.205 πληστηριασμοί, ενώ 12.779 ανεστάλησαν και 221 ματαιώθηκαν. Για να έρθει ο πρώτος μήνας του 2023 και μέχρι στιγμής να έχουν αναρτηθεί 8.645 πληστηριασμοί και να είναι σε αναστολή 2.014, ενώ 20 φαίνεται πως έχουν ματαιωθεί. Η κυβέρνηση, η κυρία Βλαμίτσου, έχει κάνει το νομοθέτημα το οποίο έπρεπε να έχει κάνει. Δεν έχει προχωρήσει το ζήτημα του πτωχευτικού κώδικα όσο θα θέλαμε, αλλά δεν συμμετέχουν πάρα πολύ. Είναι ένα ζήτημα σύνθετο και επίσης είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να δούμε και για το μέλλον, γιατί βλέπετε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συνεχώς αυξάνει τα επιτόκια. Άρα εδώ ελοχεύει ο κίνδυνος να δημιουργηθεί και μια νέα γενιά κόκκινων δανείων. Mm-hmm. Άρα είναι πάρα πολύ καθαρό ότι υπάρχουν οι δυνατότητες επίλυσης των προβλημάτων. Πρέπει όμως να δούμε και το μέλλον τι ακριβώς θα κάνουμε. Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως το προηγούμενο διάστημα είχαμε και μία απόφαση από το μονομελέσποτο δικείο Καβάλας, η οποία ουσιαστικά ακύρωσε πληστηριασμό πρώτης κατοικίας, μία υπόθεση που είχε τρέξει ο δικηγόρος Κώστας Αντωνιάδης. Καταρχήν να πω ότι είναι μια πολύ σημαντική απόφαση που εξεδόθηκε από το μονομελέσποτο δικείο με Καβάλας και με την οποία ακυρώνει μια διαδικασία που ήταν αφενός μεν βγήκε κάποια διαταγή πληρωμής και συνέχεια θα γινόταν και ο πληστηριασμός ενός ακινήτου κάποιου με δανειολήπτη. Εδώ πρέπει να τονίσω και να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας ότι κάποια στιγμή οι συστημικές τράπεζες πουλήσανε, μεταβιβάσανε όλες το χαρτοφυλάκιό τους που είχαν κατά των δανειοληπτών από διάφορες αιτίες, είτε από στεγαστικά δάνεια, είτε από επιχειρηματικά δάνεια, είτε από κάρτες, είτε από καταναλωτικά δάνεια, σε κάποια funds, κάποιες εταιρείες ειδικού σκοπού, οι οποίες όμως αυτές οι εταιρείες είχαν την έδρα τους στο εξωτερικό, κύριε Τζεμιδάκη, κυρίως στο Δουβλίνο αλλά και στο Λουξεμβούργο. Αυτές οι μεταβιβάσεις αυτού χαρτοφυλακίου που γίνανε, όπως είπα, από τις συστημικές τράπεζες στις εταιρείες ειδικού σκοπού, που είχαν την έδρα τους στο εξωτερικό, στη συνέχεια αυτά τα funds, επειδή για διάφορους λόγους οικονομικούς αλλά και γραφειοκρατικούς δεν μπορούσαν να κινηθούν κατά των δανειοληπτών, μεταβιβάσαν τις απαιτήσεις τους σε εταιρείες διαχειρήσεων εδώ στην Ελλάδα, που είχαν την έδρα τους στην Ελλάδα. Αυτές όμως οι εταιρείες των διαχειριστικών, των διαχειρήσεων, είχαν το δικαίωμα μόνο να κάνουν κάποιες εξοδικαστικές ενέργειες. Δηλαδή να παίρνουν τηλέφωνα στους δανειολήπτες όταν σταματούσαν να πληρώνουν τα δάνειά τους, να κάνουν κάποιες εξώδικες οχλήσεις, αλλά σύμφωνα με την τελευταία απόφαση του Αρείου Πάγου, δεν μπορούσαν να βγάλουν και διαταγή πληρωμής κατά των δανειοληπτών. Γιατί αυτό το δικαίωμα το είχαν τα ξένα funds, τα οποία όμως είπα ότι δεν προχωρούσαν σε διαταγές πληρωμής, σε δικαστικές ενέργειες, γιατί αυτό ήταν κάτι πολύπλοκο και ήταν και κάτι χρονοβόρο και ακριβό και πολυδάπανο. Μάλιστα, αυτά για τα δάνεια και αναμένουμε να δούμε πραγματικά γιατί ποσά. Εύχομαι να μην βρίσκονται μέσα σε αυτόν τον κυκαιώνα. Γιατί σήμερα είχαμε μια τέτοια πληροφορία για μια οικογένεια. Εύχομαι να μην βρεθούν μέσα σε αυτόν τον κυκαιώνα ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και να μιλάμε μόνο για μεγαλοφυλέτες. Λοιπόν, τώρα, ακραία πολιτική πόλωση μετά από την πρόταση μορφής που έδωσε το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, μειώνονται και οι 6,4 οι μονάδες που αφορούν την διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Ήρθε και η ανακοίνωση φυσικά από το ΠΑΣΟΚ κοινάλι των υποψηφίων. Αναμένονται, σήμερα κλείνει ουσιαστικά, αναμένονται να έρθουν και οι τελικές ανακοινώσεις από τα υπόλοιπα κόμματα και σιγά σιγά, όπως προαναφέραμε και με την κυρία Χατζηκωνσταντίνου, να προσδιορίσουμε και το χρονικό διάστημα των εκλογών, αν πραγματικά θα είμαστε παράλληλα με τη γείτονα χώρα ή αν θα υπάρχουν διαφοροποιήσεις στα χρονικά διαστήματα. Για πάμε λίγο να δούμε τι ακριβώς συζητήθηκε στη Βουλή. Ακραία πόλωση επικράτησε στη Βουλή κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την πρόταση μορφής που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραλαβή του πορίσματος της ΑΔΑΕ. Μάλιστα, οι έντονες συζητήσεις αλλά και οι διάλογοι που ακολούθησαν σχολιάστηκαν επικριτικά από τους κυβερνητικούς βουλευτές, οι οποίοι και τελικά καταψήφισαν την πρόταση μορφής. Ιδίως η αξιωματική αντιπολίτευση δεν έχει και πολλά να πει
στο πεδίο της αντιπαράθεσης με σύγκριση έργου. Θα κάνει την αντιπαράθεση Ρωμαϊκή Αρένα, αίμα και άμμος, και όποιος αντέξει. Πολλές ύβρις, πολλές κατηγορίες, πολλή λάσπη και καμία αντιπαράθεση στη βάση του τι κάναμε, τι έκανε ο καθένας ή τι δεν έκανε, ώστε ο ελληνικός λαός να μπορέσει να αξιολογήσει και να πάρει μια κρίσιμη απόφαση για το μέλλον. Πρέπει σοβαρά το πολιτικό σύστημα οριζόντια να κοιτάξει αυτό το οποίο είπα πριν, γιατί ξέρετε κάτι, εδώ πάντα ελοχεύει ο κίνδυνος να εκολάψουν ξανά το αυγό του φιδιού. Και υποθέσεις, όπως η υπόθεση του κυρίου Πάτση, η υπόθεση της κυρίας Καϊλή, της κυρίας Ευθυμίου, της κυρίας Σουλτάνας Ελευθεριάδου, δεν βοηθάνε το πολιτικό μας σύστημα να μπορέσει ξανά να συνδεθεί με τον πολίτη. Είναι αυτό που σας λέω, είναι πέρα και πάνω από κόμματα. Δεν είναι δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι συνολικό πρόβλημα το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί. Τη δική τους κριτική προς την κυβέρνηση έκαναν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Από τη στιγμή που έχουν κυβερνήσει όλοι, και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και με διάφορες συνθέσεις κυβερνητικές, αλλά και με όσα συναντάμε το τελευταίο καιρό, δηλαδή αν παρακολουθούσε κανείς την συνεδρίαση της Βουλής την τελευταία για την πρόταση μορφής, θα έβλεπε ότι πραγματικά η χώρα έχει ανάγκη από σοβαρές πολιτικές καταστάσεις, από μετριοπαθή κόμματα που είναι όμως δυναμικά και με αξίες και με αρχές, και το ΠΑΣΟΚ είναι ένα από αυτά. Δεν περιμένουμε άλλο τίποτα το διαφορετικό, πέρα από μια κοκορομαχία, μια άσπερη αντιπαράθεση, μακριά πραγματικά από τα προβλήματα και φυσικά πολύ δικαιολογημένη, γιατί έρχονται εκλογές. Πρέπει να κοροϊδεύσουμε πάλι τον κόσμο, να το εγκλωβίσουμε στα ψεύτικα τα διλήμματα, στα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα, να πουλήσουμε φύκια για μεταξωτές κορδέλες. 6,4% φαίνεται πως είναι διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ σε δημοσκόπηση της MRB για το Open. Πιο συγκεκριμένα, 32,7% συγκεντρώνει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και 26,3% ο ΣΥΡΙΖΑ. Ακολουθεί με 11,4% το ΠΑΣΟΚ ΙΝΑΛ, 5,4% το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, 4,8% η Ελληνική Λύση, 2,9% το Μέρα 25, 2,5% η Έλληνες και την Πατρίδα, 1% η Εθνική Δημιουργία, 1% η Πατριωτική Ένωση Πρόδρομος Εφιετζόγλου, 2,2% το άλλο κόμμα, ενώ υπάρχει και ένα σύνολο διευκρίνησης ψήφου της τάξης του 16%. Επίσης κάνουν τη δουλειά τους. Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας, τα κόμματα εννοώ. Η συζήτηση, όπως βλέπετε, και οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές και το αποτέλεσμα που θα βγει από τις εκλογές που θα γίνουν το αργότερο σε κάνα δύο μήνες, είναι αυτό το οποίο θα ισχύει. Καμία δημοσκόπηση δεν ισχύει, καμία δημοσκόπηση δεν μπορεί να επηρεάσει τα πράγματα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε να καλησπερίσω τον κύριο Ιωάννη Βαρδακαστάνη, είναι ο πρόεδρος της ΕΣΑΜΕΑ. Καλησπέρα, κύριε Βαρδακαστάνη. Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και σε αυτούς που μας παρακολουθούν. Χαιρόμαστε πολύ που σας έχουμε κοντά μας και φυσικά με μία... Χαρά δική μου. Με μία ανακοίνωση, κύριε Βαρδακαστάνη, όσον αφορά την προσβασιμότητα σε όλα τα κτίρια. Αυτό, αν δεν κάνω λάθος, η απόφαση αυτή ή γενικότερα η όλη διαδικασία αφορούσε πριν αρκετά χρόνια, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, το 2011 ψηφίστηκε νομοθεσία για την προσβασιμότητα των δημοσίων κτηρίων και έδινε μια δεκαετία προσαρμογής. Μάλιστα. Των δημοσίων κτηρίων. Αυτή η δεκαετία βεβαίως συνέπεσε να είναι και η δεκαετία της κρίσης. Και συνεπώς αυτό δεν προχώρησε. Όχι απλά δεν ολοκληρώθηκε, δεν προχώρησε. Είτε γιατί δεν υπήρχαν πόροι, από ό,τι λέγανε, για να επενδύσουν στην αποκατάσταση της δημοσιότητας, είτε για λόγους, δεν προχώρησε. Δόθηκε μια παράταση μέχρι 31 Μαρτίου του 2023. Δηλαδή σε δύο μήνες από αύριο. Η γνώμη μας είναι ότι θα υπάρξει παράταση δεδομένου ότι ήδη έχει γίνει μια πολύ σημαντική δουλειά στην οποία συμμετέχει και ΕΣΑΜΕΑ στο σχεδιασμό της με το Τεχνικό Επιμελητήριο και το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Έχουν ήδη καταγραφεί πάνω από 30.000 κτίρια του Δημοσίου.
τα οποία θα ελεγχθούν από ελεγκτές προσβασιμότητας και θα υπάρξει και χρηματοδότηση για τα πιο πολλά από αυτά, αν δεν κάνω λάθος, από το Ταμείο Ανάκαμψης για την αποκατάσταση της προσβασιμότητας. Λοιπόν, έχουμε μια πιο συστηματική παρακολούθηση και παρέμβαση εδώ. Μάλιστα. Μιλάμε για παλιά κτίρια. Στο σύνολο, κύριε Βαρδακαστάνη, παλιά είναι όλα. Στο σύνολό τους. Ναι, όχι, άλλο θέλω να πω. Τα καινούργια είναι υποχρεωμένα να τηρούν τον σύγχρονο οικονομικό κανονισμό, ο οποίος προβλέπει αυστηρές προδιαγραφές προσβασιμότητας. Μάλιστα. Οπότε τραβάμε λίγο την παράταση, κάνουμε έλεγχο σε όλα τα κτίρια που είπατε περίπου στις 30.000, βλέπουμε τα προβλήματα. Έχουν εγγραφεί πάνω από 30.000. Ούτε ένα, ούτε δύο. Τώρα να σας πω και σε κάτι άλλο και να σας αποδεσμεύσω. Ακούσαμε για τις ορφανικές συντάξεις και διορθώστε με αν κάνω λάθος. Μιλάμε για άτομα με αναπηρία που ξεπερνά το 80%. Τι θα γίνει τώρα, κύριε Βαρδακαστάνη, όταν θα υπάρχουν αυξήσεις? Ακούστε. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι όταν η σύνταξη ορφανική, τι θα πει ορφανική, είναι η σύνταξη που παίρνει το άτομο με αναπηρία από τους θανόντες γονείς. Σωστά. Έτσι. Λοιπόν, όταν πεθαίνουν οι γονείς. Όταν λοιπόν η σύνταξη ξεπερνάει έστω και ένα ευρωλεπτό το επίδομα, έρχεται το κράτος και κόβει το επίδομα. Εμείς ήδη, είναι μια ιστορία που κρατάει χρόνια, έτσι δεν είναι τωρινή, ήδη έχουμε πετύχει να μην διεκδικεί το κράτος να πάρει τα χρήματα από αυτούς που έχει διαπιστωθεί ότι παίρναν και τα δύο εδώ και καιρό. Και είμαστε νομίζω σε μια διαδικασία αντιμετώπισης. Αυτό θα φανεί τις επόμενες 2-3 εβδομάδες, ή θα το λύσει αυτή η κυβέρνηση ή θα το στείλει στην επόμενη. Ναι, σωστά. Έχετε απόλυτο δίκιο. Η λύση είναι μία. Να αποσυνδεθεί η ορφανική σύνταξη από το επίδομα. Δηλαδή το άτομο αναπηρία να έχει και τα δύο. Διότι η σύνταξη προκύπτει από την ασφάλιση των γονιών του και το επίδομα αναπηρίας έχει να κάνει με την αναπηρία του. Είναι δύο ξεχωριστά πράγματα και είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει. Είναι άδικο, σκληρό, ανάλγητο. Και μιλάμε για αναπηρία πάνω από 80%, έτσι. Ακούστε, για μένα ακόμα και αναπηρία να μην είχε. Ας πούμε, είχαμε έναν που είχε, έπαιρνε το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, για παράδειγμα, έτσι. Ναι. Και έπαιρνε και σύνταξη από τους γονείς σου. Κατά τη γνώμη μου και αυτό θα έπρεπε να αποσυνδεθεί. Να. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι η σύνταξη προκύπτει από τη δουλειά που έκαναν κάποιοι άνθρωποι και δεν είναι κάτι που το ξέρει ο άλλος πότε θα φύγουν οι γονείς σου από τη ζωή για να πάρει σύνταξη. Η αναπηρία είναι κάτι που ο άνθρωπος είναι η κατάσταση της ζωής του. Και έρχεται το κράτος και σου λέει σου δίνω αυτό το επίδομα, μακάρι να ήταν πιο αυξημένο, λέω εγώ. Και για να αντιμετωπίσεις τις ανάγκες που απορρέουν από την αναπηρία σου. Δεν μπορεί τα δύο να συνδέονται. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολη φαντασία για να τα συνδέσεις. Εσύ ζήσετε όλα αυτά τα χρόνια στο τιμόνι της ΕΣΑΜΕΑ και με πολλές δυσκολίες, κύριε Βαρδακαστάνη. Έρχεστε τώρα το 2023 με ενεργειακή, οικονομική, επισητιστική. Ακούστε, με όλες τις κρίσεις. Ελπίζω η κοινωνία να κρίνει. Ακούστε, καταφέραμε και περάσαμε την οικονομική κρίση, δεν μειώθηκε ούτε ένα ευρωλεπτό τα επιδόματα των ατόμων με αναπηρία. Νομίζω είναι τα μόνα που δεν μειώθηκαν μέσα στην κρίση. Και τώρα έχουμε διάφορα άλλα πράγματα, ολοκληρώνουμε τη δουλειά για τα διόδια, βγήκε η κάρτα αναπηρίας που είναι πολύ σημαντική. Έχουν γίνει αρκετά πράγματα. Δουλειά χρειάζεται. Για μας η αναπηρία δεν έχει ούτε χρώμα ούτε κόμμα. Και πίεση, κύριε Βαρδακαστάνη. Αυτό βλέπουμε. Με την πίεση. Πιέζετε όσο μπορείτε. Και δεν αφήνουμε να πέφτει τίποτα κάτω. Αρκεί να θεωρούμε ότι είναι δίκαιο. Γιατί η κοινωνία θέλει να βλέπει τους φορείς της να διεκδικούν δίκαια πράγματα. Όχι μαξιμαλιστικά και όχι λαϊκιστικά. Σωστά. Σωστότατο αυτό που αναφέρατε.
Σε αυτό θέλω να μείνω. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και να σας αποδεσμεύσω για την όμορφη αυτή που ευχαριστώ το κουβέντα. Ευχαριστώ και είμαι πάντοτε στη διάθεσή σας. Εύχομαι σε εσάς και σε αυτούς που μας έχουν παρακολουθήσει καλή χρονιά με υγεία και δύναμη και ελληνική. Καλή χρονιά. Να είστε καλά, κύριε Βαρδακαστάνη. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εσείς. Λοιπόν. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ας κρατήσουμε αυτά τα δύο. Να πω ότι αύριο το πρωί στο πρώτο θέμα, στις 11 η ώρα, θα έχουμε τον κύριο Μητρόπουλο για συζήτηση που αφορά τα συνταξιουχικά και τα εργοδοτικά θέματα. Επειδή ξέρω και καταλαβαίνω ότι αυτή η αναφορά που έκανα με τον κύριο Βαρδακαστάνη αφορά ένα μεγάλο μέρος ατόμων με αναπηρία που ξεπερνά το 80%, ξαναλέω, ξεπερνά το 80%, και είναι άτομα τα οποία έχουν χάσει γονείς και είναι μόνα τους. Αύριο θα κάνω την ερώτηση στον κύριο Μητρόπουλο, θα την αναλύσουμε λίγο παραπάνω και πώς μπορεί να πιέσει και η ΕΣΑΜΕΑ αλλά και από την πλευρά τους οι εργατολόγοι ώστε να ξεκολλήσει αυτό το πράγμα, να μην συνδέονται δύο διαφορετικά πράγματα. Άλλο η σύνταξη των ανθρώπων που πλήρωσαν και άλλο φυσικά τα προνοιακά επιδόματα τα οποία τα παίρνει κάποιος γιατί έχει σοβαρά προβλήματα υγείας. Εύχομαι να λυθεί από την κυβέρνηση και να μην το μεταφέρει στην επόμενη κυβέρνηση, όποια και να είναι αυτή. Σας αποχαιρετώ. Εσείς μένετε εδώ, δεν φεύγετε φυσικά. Αμέσως μετά, Απόστολος Δεσμηδιάκης, κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του ένα Channel. Να είστε όλοι καλά και όχι άλλες αρνητικές ειδήσεις, όλα όχι άλλα άσχημα νέα. Καλό βράδυ.